Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Μάκη, είσαι στο τηλέφωνο? Έλα Γιώργο, εδώ είμαι. Γιώργο εδώ. Γεια σου στρατηγέ, καλημέρα αδερφέ. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Γιώργο. Τι κάνεις? Τώρα να πούμε δύο κουβεντούλες. Γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει το πιο κρίσιμο παιχνίδι, Γιώργο, ακούγομαι, έτσι? Πολύ καλά. Ναι, ο ΠΑΟΚ στην ιστορία του από τότε που γεννήθηκε παίζει το πιο κρίσιμο παιχνίδι στην ιστορία του. Γιατί ο ΠΑΟΚ έμαθε να γράφει αποτελέσματα μέσα από την ιστορία του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, όσα μάτια έχεις δει, τα έχω δει κι εγώ. Όσα μάτια έχω δει εγώ, τα έχεις δει κι εσύ. Απλούστατα, ας το πούμε, έχουμε πολύ μεγάλες εμπειρίες και δεξιά και αριστερά και έτσι. Λοιπόν, αυτό το ευρωπαϊκό, όχι, η ευρωπαϊκή ταυτότητα ξεκίνησε, γιατί να ξέρετε κάτι, οι παοξίδες να είναι υπερήφανοι, που έχουν αυτήν την ευρωπαϊκή διάθεση, πορεία. Βέβαια. Έχουν βάλει στη τσέπη τους και έχουν ευρωπαϊκή ταυτότητα. Που τα προηγούμενα, όσο και στον άχωρο να είναι αυτό, έλειπε η ευρωπαϊκή ταυτότητα από τον οπαδό του ΠΑΟΚ. Θα το πω το γιατί. Έπεσε ο ΠΑΟΚ 2-3 παιχνίδια για χαρά του χρόνου. Ξανά βγαίνει ο ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, πάλι του χρόνου. Έπεσε 1,5-2,5 παιχνίδια για χαρά. Και έτσι γινότανε 48 χρόνια, παιδιά. 48 χρόνια έτσι, ώσπου ήταν η ταξιαρχία του μεγάλου, δηλαδή του στρατιλάτη, του Μέγα Αλέξανδρου, του Γιώργου, του Κούδα, που κάνανε μια πολύ μεγάλη πορεία με πολύ μεγάλες ομάδες και φτάσανε στους 8. Φέξανε, ας το πούμε, να πάνε στους 4. Τότε, επειδή μίλαν, ήταν πολύ μεγάλη ομάδα παρασκηνιακιά. Τη βάλανε να παίξει δηλαδή με τον ΠΑΟΚ με όλα τα επακόλουθα. Καλά έπεσε εκείνος ο Σικελός. Μας έπεσε με 7 σφυρίχτερες και οι Λάσμαν είχαν από 4 σημαίακια. Αποκλείεται να περάσει. Και έτσι έμεινε αυτό το 8. Η ταξιαρχία του Γιώργου του Κούδα. Τώρα φέτος τι γίνεται? Ξεκινήσαμε για πλάκα, εγώ μ' αρέσει να τα λέω στα ίσια αυτά τα πράγματα. Είχε λιγάκι μπλα 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 αυτή η ιστορία. Ξεκίνησε, Γιώργο μου, 3 Αυγούστου. Την κρατάς την ημερομηνία, Γιώργο? 3 Αυγούστου. Ναι, 3. Και κάνουμε μια με τον μπλα μπλα μπλα, κάνουμε μια πολύ μεγάλη πορεία και κοντεύουμε ένα χρόνο. Και πάμε να σπάσουμε την παράδοση του μεγάλου του Γιώργου του Κούδα. Που άμα προκριθούμε, ας το πούμε παραδείγματος χάρη, που εγώ το πιστεύω αυτό το αποτέλεσμα πολύ, πάμε στους 4. Ήτανε κάτι δηλαδή που ο ΠΑΟΚ γράφει ιστορία, μέσω ΠΑΟΚ γράφει. Δηλαδή ο Γιώργος ο Κούδας με αυτήν τη σημερινή την ομάδα δηλαδή. Κατάλαβες τι σε λέω, Γιώργο? Ναι, ναι. Αυτή είναι η αλήθεια, όλη αυτή είναι. Αυτή είναι όλη η αλήθεια. Δηλαδή θα γράψουν τη μεγαλύτερη ιστορία άμα προκριθούνε. Άμα τυχόν και δεν προκριθούνε, χτύπα ξύλο, παραμένουνε πάλι στους 8. Εκεί που είναι και ο μεγάλος ο Γιώργος ο Κούδας, στους 8 ήταν και αυτός. Ναι. Γιώργο, το κατάλαβα. Βεβαίως κατάλαβα, απλώς θέλω να συμπληρώσω ότι τότε... Συγγνώμη, αφού το κατάλαβες, θα το πεις τώρα σε ένα δευτερόλεπτο. Ωραία. Αφού το κατάλαβες, θέλω να το καταλάβει αυτό και όλος ο κόσμος. Και θα εξηγήσω γιατί πρέπει να το καταλάβει και όλος ο κόσμος. Πες, Γιώργο, γιατί σε έκοψα. Απλώς ήθελα να πω ότι τότε, πριν από 48 χρόνια, για να ξέρει και το κόσμος, τα νέα τα παιδιά που να το ξέρουνε, ο ΠΑΟΚ έπαιξε με δύο μεγαθύρια, με την Μπολωνική, που ήταν η μεγάλη Λέγκια Βαρσοβία. Με Ντέινα μέσα, με Σάρμα. Μεγάλη Λιόν, 3-3 κάτω στην Ιγκαλία και 4-0 με στην Τούμπα. Βεβαίως. Και ήταν η άλλη, να πούμε, μεγάλη Μίλαν. Τότε, επειδή τι θέλετε να πεις εδώ, να κάνω μια διευκρίνηση.
Τότε ήταν διαφορετικές οι κληρώσεις. Πώς παίξαμε εμείς, θα σας πω τώρα παραδείγματος χάρη, με τη Μίλαν. Βγαίνανε πρωταθλήτρια η Γιουβέντους, λέμε τώρα, παίρνω ένα παράδειγμα, ή η Ίντερ, βγαίνανε πρωταθλητές. Παίξαμε εμείς με το δεύτερο τότε. Έτσι παίξαμε με τη Μίλαν. Έτσι παίξαμε και με την Μπαρσελόνα, έτσι παίξαμε και με τη Λέγκια Βαρσοβίας, έτσι παίξαμε και με τη μεγάλη τη Λιόν. Λέγε Γιώργο, τι θέλεις να πεις. Ακριβώς αυτά ήθελα να πω, Μάκη, με συμπλήρωσες και πάμε για τον αγώνα της Πέμπτης. Θέλω τις συμβουλές σου και τη γνώμη σου για αυτό το μάτς. Ναι, λοιπόν, άκου τώρα τι γίνεται. Αυτό ήθελα που είπα αυτό το διευκρινιστικό, που ήθελα να το καταλάβει όλος ο κόσμος, γιατί το παίρνει και τις ευθύνες ο κόσμος επάνω του. Τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να είναι δηλαδή παραεγωιστής, να μην πεταχτεί ούτε κόπο από τσιγάρο μέσα, γιατί μπορούν αυτοί να σε αφαιρέσουν. Τι μπορούν να σε αφαιρέσουν, να σε πω εγώ τι μπορούν να σε κάνουν. Να σε πάνε καμιά 5-6 χρόνια πίσω. Αυτό είναι δηλαδή έγκλημα εκ προμελέτης. Έτσι όταν κάνει ένας, ας το πούμε, ένα έγκλημα και πάει στο δικαστήριο και λέει ο εισαγγελέας ή ο πρόεδρος του δικαστηρίου, έγκλημα εκ προμελέτης, την πληρώνεις παραπάνω. Την ίδια ευθύνη, Γιώργο, έχει και όλος ο κόμος του ΠΑΟ. Πρέπει δηλαδή, τι πρέπει να κάνει. Επειδή έχουμε χιλιάδες εμπειρίες εμείς μέσα στα μάτια μας και με την πάλη μας, και με τη μαχητικότητά μας, είπαμε δεν πρέπει να πεταχθεί ούτε εγώ από τσιγάρο μέσα. Πρέπει να είναι μάχημος ο κόσμος, με τη μαχητικότητα και τη φωνή μπορείς να καταφύγεις να πούμε οποιοδήποτε αντίπαλο είναι απέναντι. Αυτή είναι όλη η αλήθεια είναι. Κι άλλα τα μπουκαλέματα είναι για τους μαλάκες. Αυτό τι μπορεί να σε κάνει, άμα το πάμε εκεί. Στο παραμυθιαστό και στο τραμπουκάλεμα που λέω εγώ, πας 5 χρόνια σε σρένει η UEFA μέσα. Γιατί δεν την κάνουνε τώρα τη Μαρσέγ. Η Μαρσέγ δεν είναι το ορεινό εχθεσινό αυτό το που έκανε χθες. Εδώ και 50-40 χρόνια πάει αυτό το κήρυγμα έχει αυτή. Όποιος και να πάει εκεί και να παίξει, αυτό το Ευαγγέλιο εισπράττει. Αλλά φαίνεται έχουνε πολλές συνατές ρίζες μέσα στην UEFA. Και παραδείγματος χάρη δεν την πειράζουνε. Ο ΠΑΟΚ δεν το έχει αυτό ρε Γιώργο. Εμείς πρέπει να σεβαστούμε και κάτι άλλο. Είπαμε δηλαδή έχουμε ένα χρόνο τώρα. Έχουμε την ευρωπαϊκή ταυτότητα μέσα στο σακάκι και έχει ζαλιστεί όλη η Ευρώπη. Τον έχει μάθει όλος ο κόσμος τον ΠΑΟΚ. Όχι ο κόσμος του ΠΑΟΚ γενικά εδώ. Λέμε όλη η Ευρώπη ασχολείται με τον ΠΑΟΚ. Ποιος είναι αυτός, ναι, προϋπήρχε μια ομάδα έτσι και ένας άλλο, αλλά ήτανε στην αφάνεια. Ο ΠΑΟΚ, παιδιά, ήτανε στην αφάνεια. Να ξέρετε κάτι, η μεγαλύτερη φιγούρα στην ανθρωπότητα είναι, ας το πούμε παραδείγματος χάρη, μια πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία. Χωρίς όμως ακρότητες, χωρίς τίποτα. Να σε σεβαστούν όλοι, γιατί εμείς δεν έχουμε, ας το πούμε παραδείγματος χάρη, αυτό που έχει Μαρσέγ, που κάνει ό,τι να είναι κάνει και δεν τιμωριέται παραδείγματος χάρη τίποτα. Ενώ αυτό ήθελα Γιώργο να πω. Άμα έχεις εδώ πάνω και θες να πεις κάτι να σε απαντήσω. Θέλω να πω εγώ να είπα, έτσι δηλαδή, στον κόσμο. Το ρεύμα, το είπα. Πρέπει να είναι ο κόσμος μάχημος. Να έχει δηλαδή παραδείγματος χάρη 90 λεφτά γονατάει ο καθένας. Δεν υπάρχει άνθρωπος, ομάδα, ποδοσφαιριστής στη γη που δεν γονατάει δηλαδή από τις ιαχές. Όπως κάναμε και εμείς δηλαδή, δεν θέλουμε να παινέψουμε τη δικιά μας η γενιά. Η δικιά μας η γενιά με όλη τη σύμβαση που έχουμε στους σημερινούς νέους ήταν κάτι το συγκλονιστικό ήτανε. Να το ξέρετε, δεν είναι εγωιστικό. Παιδιά εσείς να μπορέσετε λιγάκι να μας μοιάξετε εμάς τους παλιούς και να πάρετε τα ενία όπως κάναμε και εμείς που γινήκαμε δηλαδή Ευρωπαϊκός Σύλλογος με τη μαχητικότητά μας
Με το έτσι, με το άλφα, με το βήτα, με το δέλτα έγινε ο λαός του ΠΑΟΚ πρώτος σε όλο τον κόσμο. Πρώτος σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό μεθαύριο που πέσουμε την Πέμπτη εύχομαι αυτά που λέω εγώ να πιάσουν τόπο και να πάρετε δηλαδή τα γέμια εσείς και να γράψετε καινούργια ιστορία και ποια είναι αυτή. Να μπείτε στους τέσσερις. Αυτή θα είναι η μεγαλύτερη κάβλα. Γιατί η ταξιαρχία του Κούδα σας είπε πήγε στους 8. Έπαιξε, δεν μπόρεσε να περάσει στους τέσσερις. Πέσουμε δηλαδή τη λεπτομέρεια, πέσουμε την Πέμπτη. Βεβαίως. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο αντίπαλο, μην τρώτε παραμύθι. Σας τα λέει αυτά ο Μάκης, που έχει εμπειρίες πολύ μεγάλες. Είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη που σας το εξήγησα και προηγουμένως γιατί δεν τιμωριέται. Γιατί έχει πολύ μεγάλες άκρες. Αυτή είναι όλη η αλήθεια είναι. Σαν ομάδα έχουν πολλά τάλιρα, έχουν, κάνουν μεγάλες μεταγραφές. Δεν πρόκειται ποτέ η Μαρσέιγ, ποτέ δεν πρόκειται να γίνει μικρή ομάδα. Θα είναι δηλαδή μέσα στα κλαμπ. Τα μεγάλα δηλαδή, εντάξει, δεν θα είναι ούτε η Γιουβέντους, ούτε η Λίβερπουλ, θα είναι ούτε η Μίλαν, θα είναι μετά από αυτούς. Να τα βάζουμε όλα με τη σειρά. Και κάτι άλλο που ήθελα να πω παραλίγο θα με διαφεύγει. Ναι. Πρέπει να σεβαστούμε όλα τα εκατομμύρια που ρίχνει ο μεγάλος ο Κυριάννης ο Σαββίδης. Γιατί και αυτό είναι όνειρό του, είναι να περάσει τον ΠΑΟΚ παραπάνω και παραπάνω και παραπάνω. Και λέμε άμα περάσεις δηλαδή μεθαύριο την Πέμπτη και εμείς τους τέσσερις, και ποιος λέει εμένα, ποιος με λέει εμένα προσωπικά, ότι έτσι θα είναι και ο επόμενος αντίπαλος. Και τι γίνεται Γιώργο, πας στο τελικό. Πας τελικό. Με ακούς Γιώργο? Ακούω πάρα πολύ. Άκου τον. Σ' αφού ακούς, ακούει και όλος ο κόσμος. Βεβαίως. Και πάμε μη τελικά και λέμε το εσύ γιατί να μην γίνει και να πάμε στο τελικό. Πρέπει να σεβαστούμε τα εκατομμύρια που λύθει ο Κυριάννης. Ο Κυριάννης και προχωράει η ομάδα χωρίς παραμύθι και χωρίς ας το πούμε... πώς να το πω, δεν έχουμε οικονομικά προβλήματα ο ΠΑΟΚ, γιατί ο Κυριάννης έχει πολλά τάλιρα. Βέβαια. Γι' αυτό και τους παίρνει το εγώ των ποδοσφαιριστών και λες αυτός ήταν ρε κουτός, πώς γίνεται αυτός ο κάτι άλλο. Γιατί βλέπουν και αυτοί να ξέρετε κάτι, οι ποδοσφαιριστές να ξέρετε κάτι, θέλουν πιο πολύ την πρόκριση. Από τον κάθε οπαδό του ΠΑΟΚ. Γιατί θα κάνουν καινούργια συμβόλαια, θα παίξουν για τα ονόματά τους, θα τους μάθει και αυτός που είναι κάτω στην Ουγκάντα, οπαδός της Ουγκάντα, θα μάθουν ποιος είναι ο τάδε και ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Είπαμε θα κάνουν και μεγάλα συμβόλαια και έτσι και τους θέλουν πιο πολύ να περάσουν πιο από τον καθένα μας. Εμείς είμαστε ιδεολόγοι. Εμείς ψάχνουμε το καλύτερο. Είπαμε πέσαμε κάθε χρόνο 38-48 χρόνια, πέσαμε 3 παιχνίδια και για χαρά. Εγώ τα έβλεπα αυτά. Τα έβλεπα αυτά. Και σήμερα είμαι πολύ περήφανος που πάμε να σπάσουμε τα 48 χρόνια του Γιώργου του Κούδα. Και να πάμε στους 4. Και αφού πάμε στους 4, όλα γίνονται δηλαδή σε... Όλα γίνονται παιδιά. Όλα γίνονται μετά. Όλα γίνονται. Αλλά να έχουμε κάτι στο μυαλό μας, δεν πρέπει να πεταχτεί ούτε γόπα. Όσο για τους οπαδούς του Μασέγ, αυτό είναι ρε παιδιά, θα σας πω κάτι. Γιατί πρέπει να είμαστε και λιγάκι έξυπνοι, δεν είμαστε κορόιδα. Αυτό είναι θέμα της ηχήσεως. Να βάλει δηλαδή ο Κυριάννης δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους. Πώς θα τους βάλει, τι θα κάνουν δεξιά-αριστερά μέσω αστυνομίας. Γιατί άμα σε βάλουν και σε κλεβρίσουν δηλαδή, γιατί λέμε ότι είναι μια μεγάλη ομάδα. Χτύπα ξύλο μπάλα είναι. Και άμα έρθει λέμε χτύπα ξύλο πάλι το λέω. Πάει μπάλα ρε παιδί μου μέσα, εις βάλω σου πάω. Εκεί μπορεί να γίνουν γυμνάδια από τα πάντα. Αλλά εκεί πάνω φαίνεται δηλαδή και πόσο σοβαρός ευρωπαϊκός οπαδός έχει γίνει ο φύλαδος σου πάω. Γιατί του χρόνου πάλι θα παίζουμε. Και κάτι άλλο που ήθελα να πω.
ήθελα να δώσω και μεγάλες, ήθελα να πω και κάτι. Ήθελα να πω για τον Ρουμάνο τον προπονητή. Εγώ δεν θα τον πω προπονητή, θα τον πω προπονητάρα. Γιατί μέχρι τώρα τα λέγαμε δεξιά αριστερά τα πάντα, του ταχώναμε. Αλλά δεν του ταχώναμε μόνο, λέγαμε και τα καλά, λέγαμε και τα κακά. Θα σας πω χθες τι έχει κάνει, προχθές τι έκανε. Προχθές που πέσαμε στο Μάτμπορο με τους χάρτες, πέσαμε τι έχει κάνει, ναι. Θα σας πω τι έχει, τη λεπτομέρεια, μόνο όποιοι είναι ανοιχτομάτι δεν συμπανίζουν αυτήν την περίπτωση. Κάνει τη μεγαλύτερη αλλαγή του αιώνος. Αυτά θα τα ακούτε μόνο από το Μάκη. Όχι από κανένα μπαγλαμά που περιμένει να πάει καμιά τυρόπιτα. Κάνει τη μεγαλύτερη αλλαγή. Θα σας το εξηγήσω. Λοιπόν, βγάζει το μεγαλύτερο προγνωστικό που έχει ο κάθε οπαδός του ΠΑΟΚ. Λέγεται Τσιγκάρας, λέγεται. Εκεί όλοι να πούμε πεταχτήκαμε και τρακάραμε πάνω στα ταμπάνια με το κεφάλι. Το φαντάζεσαι ρε παιδιά, μα πήγαινε αλλιώς το αποτέλεσμα, Γιώργο, το φαντάζεσαι. Ναι, όλοι το σκεφτήκαμε. Ναι, λέμε τώρα αλλά να τα λέμε. Έπαιξε μπαρμπούτι να πούμε, μπαρμπούτι έπαιξε ο Ρασβάν. Πιστεύω να έχεις παίξει και εσύ λιγάκι Ζάρι να πούμε. Όχι, αλλά έβλεπα τον Κεφάλα. Έβλεπε, εντάξει, αφού είναι φιλαράκης ο μεγάλος ο Λεωνίδας. Ο Λεωνίδας, έβλεπα τον Κεφάλα να παίζει. Λοιπόν, χαιρετισμούς πολύ και τον Κώστα το Μελίδη. Ναι, λοιπόν, έγινε κουρ. Έχει ρίξει ο Ρασβάν. Γιατί σου αλλιώς θα τον παίρναμε το κεφάλι. Αλλά έχουμε τη δύναμη. Και να λέμε ότι ήταν να πούμε μια προπονητάρα ήταν. Αυτός είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Αυτός κάθεται στον ΠΑΟΚ. Αυτός αποφασίζει. Αυτός αποφασίζει. Δεν θα κάνει να πούμε ξέρω εγώ κριτική στον κάθε προπονητή, ο κάθε να πούμε πεταμένος. Εγώ σου λέω του τάχω να χόντρα, τα ξέρετε. Το άκουσα βεβαίως και εδώ και από μένα και από τον Τζατζάρο. Βεβαίως. Είναι άκου τώρα τι γίνεται. Είναι η κριτική, είναι το ωραιότερο πράγμα στη γη. Γιατί, γιατί κερδίζει με την κριτική, κερδίζει ο ΠΑΟ. Έτσι περάσανε τα δυο τα παιδιά μέσα, ο Τσιγκάρας μαζί με τον Λίρατζη, την μπακάρα είναι αυτή, που τη βρήκαμε δηλαδή, έχουμε τον καλύτερο μπακ του κόσμου για 20 χρόνια. Για 20 χρόνια. Έχουμε μπακάρα που λέγεται Λίρατζης. Έχουμε χάπλα που με τον Τσιγκάρα για 30 χρόνια. Έχουμε να πούμε τον Μιχαηλίδη. Τι σόπερ είναι αυτός που θα έχουμε άλλα 15 χρόνια τέτοιο σόπερ δεν θα ξαναγεννηθεί. Πήγε ο Πιτσίρικος μέσα πώς λέγεται αυτός ο μικρός. Ο Κούτσιας. Ο Κούλιατης πώς λέγεται Κούτσιας. Αυτός ο Γιώργο. Ο Κούτσιας. Πώς. Κούτσιας. Όχι ο μικρός ο σόπερ λέω ρε. Κουλιαράκης. Μιλιαράκης, Κουλιαράκης. Ο Κουλιαράκης. Ναι. Είναι ο καινούργιος Ματεράτσι. Πρόσεχε τι σε λέω Γιώργο. Ναι. Το λέω αυτό το πράγμα. Σήμερα πόσο του μηνός έχουμε. 8, 9, 9, 9. Αυτό το λέει ο Μάκης. 9 Τετάρτου το 2022. Αυτός ο Κουλιαράκης λέγεται και το χαϊδευτικό λέγεται Ματεράτσι. Για τέτοια, για τον Ιταλό μιλάω να ξέρεις. Ναι, ναι. Να ξέρεις, ο Ματεράτσι ήταν ο σόπερ της Εθνικής Ιταλίας. Ματεράτσι, ναι βέβαια. Τον ξέρω. Ο Ματεράτσι, ναι. Μακή, θέλω και δυο κουβέντες να πεις για την καθυστέρηση του γηπέδου, ρε Μακή. Θα σου περίμενε, ρε. Αυτά μας ενδιαφέρουν. Αυτό να το κάνει ο Κυριάννης, ρε. Ρε, τι ξέρεις. Έχουμε ένα που δεν μας δίνει το χαρτί, ρε. Αυτό λέω, δεν λέω για τον Κυριάννη. Που δεν υπογράφεται, ρε, τελειώνει. Με τώρα, συγγνώμη λίγο, θέλω να πω και του χρόνου, γιατί μπάλα είναι καριόλα, είναι όπως είπε και ο μεγάλος ο τέτοιος, ο Γιουγκοσλάβος, που το λέγανε εκείνος, να πούμε που είναι πόρνη, πώς το λέγανε εκείνο, να το ξεχνάω τώρα. Ούτε ξέρω. Λοιπόν, πώς το λέγανε μωρέ, που είπε πόρνη είναι η μπάλα μωρέ. Ναι, το έλεγε ένας, αλλά δεν θυμάμαι τώρα, έχω κολλήσει. Ναι μωρέ, ένας Γιουγκοσλάβος, με ένα μεγάλη προπονητάρα. Λοιπόν, εύχομαι του χρόνου, γιατί λέω μεθαύριο, την Πέμπτη έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Βεβαίως. Δεν περιγράφεται Γιώργο,
από αγωνία και από άγχος. Αλλά αυτά όλα πρέπει να πούμε να τα αποβάλουν οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ με τις πολλές ιαχές, με τις χιλιάδες οπαδών. Αυτό πρέπει να δουν και να τους ξεφτυλίσουν. Έχουμε στον ΠΑΟΚ, έχουμε προπονητάρα, πρόσεχε τι λέω. Αυτό να που το γαβγίζαμε 3-4-5 μήνες συνέχεια, αλλά βλέπαμε και την πορεία. Και τα έργα του είναι αυτή η πορεία, ρε Γιώργο. Βέβαια. Δεν είναι να πούμε κανένας που πουλάει μανταλάκια, να πούμε συντραϊκή. Είναι ο μεγάλος ο Ρουμάνος. Δηλαδή έχει κλέψει δηλαδή και από τον παπά. Εγώ τι πιστεύω. Το Μήλο έπεσε κάτω από τη μηλιά. Ναι. Ο μπαμπάς του είναι μεγάλος προπονητής. Και σε μια συνέντευξη που άκουσα από τον μεγάλο τον Γιώργο τον Κούδα, με τον μπαμπά του ήταν συμπαίκτες, ήταν στην Εθνική Ρουμανία. Όταν έπεσε η Ελλάδα με τη Ρουμανία, απέναντι από τον Γιώργο τον Κούδα έπεσε και ο τέτοιος, ο μπαμπάς του Ραζάν. Ακούς Γιώργο? Ναι, ναι, ο Λουτσέσκου. Όχι ο Λουτσέσκου, ο μπαμπάς του Λουτσέσκου. Ο μπαμπάς Λουτσέσκου λέγεται κι αυτός, ρε Μάκη. Ναι, σωστά, ναι, μπράβο, ναι, με ποιον, δεν έκανα λάθος, συγγνώμη. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, και θέλω να πω κάτι άλλο έτσι και να κλείσω, να πω και για το γήπεδο να μου το θυμίσεις αυτό. Ναι. Όταν ξεκινήσαμε, δηλαδή φέτος που ξεκινήσαμε Γιώργο 3 Αυγούστου, δεν ξέρω άμα έχεις μνημονικό και θυμάσαι, σε μια εκπομπή τότε, σα το πούμε παραδείγματος, γιατί είπαμε, είχαμε και λιγάκι μπλα μπλα μπλα. Για να σπρώξουμε και με την ομάδα και με το πίθι λίγο. Ναι. Και μέσα να πούμε να την παίρνουμε χαμπάρι. Σε είχα πει Γιώργο, άμα φτάσουμε ξέρω εγώ έτσι και με λες, πω πω ρε Μάκη, μετά από τόσους μήνες, τι με λες τώρα, δεν ξέρω άμα το θυμάσαι. Ναι βέβαια. Αυτό είχαμε... το θυμάσαι ρε Γιώργο. Πώς δεν το θυμάμαι. Ναι, είχες πει ότι μπορούμε να φτάσουμε και λέω τι μου λες τώρα. Ναι. Και έφτασε η ομάδα να πούμε του Ρασβάν και προχωράει. Και προχωράει και προχωράει. Και μπορεί αύριο μεθαύριο να το περάσουμε το μάτς να πούμε ξέρω εγώ και να μείνει στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Γιατί θα πω το γιατί όμως. Εγώ μου αρέσει όλα να τα αιτιολογώ. Δεν κατέβηκα από το χωριό εχθές. Οι μεγάλες οι ομάδες φτάνουν να πούμε μέχρι το Μάρτιο. Ξέρεις γιατί Γιώργο? Για λέγε. Γιατί από το Μάρτιο και μετά μετράνε οι ευρωπαϊκοί τίτλοι. Σωστά. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό είναι και καμπανάκι για το μεγάλο τον Κυριάννη το Σαββίδι. Να έχει του χρόνου να πούμε με τις κατάλληλες συνθήκες στα συμπληρώματα να κάνει ας το πούμε ξέρω εγώ μεταγραφές, να γίνει ο ΠΑΟΚ πανίσχυρος. Αυτά λέμε είναι για το Σαββίδι. Τον Ευεργέτη μας, αυτό μην την ξεχνάμε αυτή να τη λέξει ποτέ. Γιατί περάσανε προεδράκι από τον ΠΑΟΚ, ήταν και 2-3 παιχνίδια και φεύγανε όλοι. Και τώρα να πούμε από ό,τι μαθαίνω έχουμε κλείσει και 5 άτομα. Α. Έτσι έχω μάθει Γιώργο, ακούς. Μακή, επειδή θέλω να πεις και δύο κουβέντες για το γήπεδο, 2 λεπτά και να κάνουμε το διάλειμμα, περιμένεις λίγο σε παρακαλώ. Ναι, περιμένω ρε Γιώργο. Άντε, περιμένω. Μπράβο. Άντε, πάμε στο διάλειμμα Θέμη και ξαναεπαναρχόμαστε. Γιώργο, ήθελα να πω κάτι που έμεινα. Ναι. Γιατί εμένα δεν μ' αρέσουν τα παραμύθια και τα ξέρω εγώ τα λιώτικα. Έμαθα ότι κάτι ακούμε κι εμείς δηλαδή μετά από τόσες δεκαετίες Γιώργο που έχουμε εγώ κι εσύ στον ΠΑΟΚ μέσα ότι είναι κλεισμένα 5 ζαφύρια με. Στην ομάδα μέσα. Πρόσεχε τι κάνει ο Σαββίδης μαζί με τον Πότο και τον προπονητή. Έχουνε, κανονίζουνε και κάνουνε χτίζοντας, κάνουνε και μεταγραφές. Γιώργο με ακούς? Βεβαίως. Α, μπράβο. Αυτά τα κάνει ο Ευεργέτης ΠΑΟΚ μαζί με τον προπονητή τον Ρουμάνο, τον Πότο που έχει φέρει, που πλήρωσε ξέρω εγώ τα εγώ του εκεί, έσπασε τα συμβόλαια όπως λέγονται και πάνε... Και πάνε και παίρνουν παίχτες. Αλλά θέλω να παρακαλέσω έτσι κλείνοντας τώρα γιατί τα είπα εγώ ποιοι είναι έξυπνοι τα καταλαβαίνουν αυτά. Πρέπει όμως να διαφυλάξουμε και το κύρος του Κυριάννη του Σαββίδη. Δεν πρέπει να το στεναχωρήσουμε. Δεν πρέπει καθόλου.
είπαμε για τους οπαδούς μας που θα δουν αυτοί όσοι πώς θα δουν, είναι δηλαδή έδωσε για το λες ο Κυριάννης, θα πάρει την αστυνομία, θα πάρει κάπως έτσι να τους έχει μαντρωμένους κάπου, ξέρω εγώ, η επιτήρηση. Εμείς πρέπει να είμαστε με τις μεταγραφές που γίνονται. Έχουμε προπονητάρα. Γιατί σου είπα, έπαιξε μπαρμπούτι και έριξε εξάρες. Έβγαλε το αμόρε του, έβγαλε ρε τον τσιγκάρα ρε. Αυτός που κουβαλούσε ένα χρόνο τον ΠΑΟΚ ρε. Και έβαλε ένα ποδοσφαιριστή που έλειπε 6-7 μήνες. Έλειπε Γιώργο μου. Και τον έβαλε και ήταν ο καλύτερος παίκτης. Κάτι βλέπει ο Ρουμάνος. Κάτι βλέπει πάνω που βλέπουμε εμείς. Και θέλω δηλαδή με το όταν τελειώνει η σεζόν. Γιατί είπα το εξής. Η ομάδα πρέπει να προχωράει και να φτάνει μέχρι το Μάρτιο. Όποιοι έχουν αντίθετη γνώμη, θα την πω τη λέξη Γιώργο, είναι μαλάκες. Γιατί πρέπει να είσαι υπερηφανής. Πρέπει Γιώργο, με ακούς? Ναι βέβαια. Πρέπει να φτάνουμε στο Μάρτιο, ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ να φτάνει στο Μάρτιο, γιατί μετά από το Μάρτιο ακολουθάνε πιο μεγάλες ομάδες και πάνε να πάρεις κάτι που δεν πήρε, να πούμε, ξέρω, κονταμπά σου Πειραιά, τόσα χρόνια που αγωνίζεται και έτρωγε εξάρες, έτρωγε εφτάρες, έτρωγε πεντάρες. Και εμείς οι ληστές με τον Ευεργέτη του ΠΑΟΚ να πούμε να φέρουμε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο. Όπως φέραμε πρώτη στην Ελλάδα στον κόσμο, έφεραμε τότε με τον μεγάλο τον Βεζιτζή, που ήμασταν οι πρώτοι πάλι που φέραμε ευρωπαϊκό τίτλο από τη Γενέβη του 1991. Γιώργο, τα θυμάσαι εσύ? Μέσα ήμασταν ρε Μάκη, πώς δεν τα θυμάμαι? Λέμε, να τα θυμάμαστε. Βέβαια. Και θέλω να πω κάτι άλλο, Γιώργο, έτσι και να κλείσω, θα πω και για το γήπεδο. Ναι. Βγάλαμε 2 δεκάδες στα πιτσιρίκια. Τι μπροστά βλέπει ο Κυριάννης, ρε παιδί μου? Τι βλέπει, πόσο πολύ μπροστά βλέπει, ρε? Ξέρεις τι πλεονέκτημα είναι μια ομάδα να έχει, να πούμε, πιτσιρίκια? Ξέρεις τι πράγμα είναι αυτό, ρε Γιώργο? Αυτό είναι ευλογία Θεού. Και όμως, κύριε, βλέπει εκατομμύρια χρόνια μπροστά βλέπει. Εκατομμύρια χρόνια μπροστά. Έκανε τις απαραίτητες εντολές. Βγάλαμε 2 δεκάδες. Η μία έπαιξε με τον Άρη, τους καθαρίσαμε. Ήτανε, να πούμε, τίτλος ήταν αυτό. Βέβαια. Κι άλλη ήτανε με τον Ολυμπιακό. Εκεί σε φάγανε. Άκου τι θα πω εδώ. Ξέρεις πόσο του μηνός ήταν εκείνη τη μέρα? Δεν θυμάμαι. Άκου να σε πει ο καθηγητής. Ήταν 24 Μαρτίου, παραμονή του Ευαγγελισμού. Την άλλη μέρα, Γιώργο, ποιος γιόρταζε? Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Ο Βαγγέλης, ο Μαρινάκης. Ο Νταβάς της Τρούμπας. Ο Νταβάς. Και το κάνανε δώρο. Αυτό το ποτάλιμα λόγω εορτής. Μάλιστα. Το πέναλτι που έδωσε αυτός από το Αγρίνιο, Γιώργο, έγινε 200 εκατομμύρια χιλιόμετρα κάτω πίσω από την Αφρική. Και τα παιδιά κρεβαθήκανε τα μωρά τότε. Δεν τα λέω με την καλή έννοια, τα λέω μωρά. Και κλαίγανε. Τι κλαίτε, ρε? Θα πάρουμε πάλι συνέχεια. Και σε 2-3 χρόνια να μου θυμηθείτε αυτές οι 2 δεκάδες, να μου θυμηθείτε, ρε παιδιά, από τώρα σας το λέω, τι θα δώσουνε στον ΠΑΟΚ δηλαδή. Θα δώσουνε τα μεγαλύτερα ταλέντα που θα βγάλει εκεί. Αυτή είναι δηλαδή που βλέπει ο Κυριάννης, που βλέπει μπροστά, πολύ μπροστά βλέπει. Γιατί άμα δεν έχεις ακαδημίες, Γιώργο, είσαι κλινικά νεκρός, είσαι. Κλινικά νεκρός. Και τελειώνοντας, ήθελα αυτό που ήθελα δηλαδή από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Γιατί πάλι έξυπνος είναι ο κόσμος του ΠΑΟΚ, δεν είναι κανένας μπουταλάς. Να σεβαστούν δηλαδή αυτό που λέμε τον Ευεργέτη του ΠΑΟΚ, που τους έχει κάνει να γυρνάνε με το κεφάλι ψηλά, με 400 πρωταθλήματα την τελευταία πενταετία, με 400 έπαθλα που παίρνουν οι μικροί, μεγάλοι, ξέρω εγώ, δεξιά, αριστερά, στο βόλεϊ που πήρανε. Να πω και 2 λέξεις για το βόλεϊ, μια και το έφερε συζήτηση. Εκεί για να πούμε, για να καλμάρουνε τον Ευεργέτη του Ολυμπιακού, βάλανε, να πούμε, την τέτοια, να πούμε.
Ο τελικός θα γίνει στη Γλυφάδα. Ναι, ξέρεις γιατί. Θα σε πω εγώ. Βάλανε τη Γλυφάδα γιατί ο κύριος Αμπιενάκης θα ήθελε 10 τηλεοράσεις να πούμε στην απονομή κατακτήσεως κυπέλου. Αλλά λογαριάσανε χωρίς το ξενοδόχο. Πήγε μεγάλη ομαδάρα του ΠΑΟΚ να πούμε και τους πήρε το κεφάλι. Και ο κύριος Αμπιενάκης δεν φάνηκε στην απονομή καθόλου. Γιώργο, το πιάσες, Βέβαια το πιάσα ρε Μάκη, δεν θα το πιάσω. Βέβαια ρε αδερφέ, βέβαια ρε Μάκη. Ξέρεις κάτι ρε φίλε, σε ακούω και συγκινούμε. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για το ραδιόφωνο που σε έχουμε και μας δίνεις κατευθύνσεις ακόμα. Ο Θεός να σε έχει γερό, θέλω τη γνώμη σου για το γήπεδο. Να σε πω κάτι για το γήπεδο και έτσι να κλείσω. Αυτά που λέω εγώ να ξέρεις κάτι, θα τα λέει ένας σοφός άνθρωπος. Έμπειρος. Το γήπεδο του Κλεοφόρου πήγε σε εκατομμύρια χιλιάδες φορές. Έτσι, έτσι, όπως τα λες. Αυτό το σκέπασο που ιδρύθηκε ο Παναθηναϊκός το 1908, τότε συνειδητοποιήθηκε, εκεί που περάσαν οι μεγαλύτερες προσωπικότητες, γιατί ο Παναθηναϊκός, σαν κόσμο είχε προσωπικότητα. Δηλαδή είχε τον Απόστολο τον Νικολάηδη, μεγάλη προσωπικότητα. Βέβαια. Είχε τον Αντώνη τον Ματαβελάκη, μεγάλη προσωπικότητα. Είχε να πούμε τον Γιώργο τον Βαρδινογιάννη, μεγάλη προσωπικότητα. Αυτή καθόταν κάτω από το σκέπαστρο όταν έβρεχε, καλά και όταν είχε λιακάδα πάλι εκεί καθότανε. Εκείνο Γιώργο μια ωραία πρωία το εμφανίσαν ότι έπεσε η πλάκα. Η πλάκα ρε, που λέγει σκέπαστρο που ναι, λέγεται. Ναι, ναι, το κομματάκι εκείνο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Μόνο εκείνο έχει σκέπαστρο στην Ελλάδα. Όχι, εκείνο το κομμάτι που λες υπήρχαν καθότανε και χιλιάδες επίσημοι και. Ναι. Να τα ξέρεις κάτι. Και την άλλη μέρα ξέρεις, είχαν πει. Άκου πως πήγανε να την κάνουνε τραμπάλα τη δουλειά. Ότι έπεσε από το χιόνι Γιώργο. Γιώργο να τα πιάνεις τα πράγματα που σε λέει ο Μάκης. Για λέγε. Είπαν ότι έπεσε από το χιόνι ρε παιδί μου. Ναι, ναι. Χιόνισε εκείνη καλά. Δυο μέρες που έρχεται το χιονάκι ρε. Ναι, ναι, ναι. Και έπεσε το σκέπασο Γιώργο. Γιατί αυτή η δουλειά να ξέρεις κάτι. Και το τραγουδάει και ο μυθικός της αυτό το τραγούδι πώς λέγεται που θα πάνε εκεί που θέλουν να πάνε πώς λέγεται μόνο. Ποιο ρε λες. Ο μυθικός της το τραγουδάει. Το χώρο ρε που θέλουν να χτίσουν το κήπεδο. Στο βοτανικό ο Μάγκας. Ναι. Α μπράβο. Στο βοτανικό που θέλουν να πάνε ο μυθικός της τα έλεγε. Αυτά ναι. Τα γνωρίστηκε εσύ και εγώ. Έχουνε βγάλει την απόφαση να πάνε να κάνουνε τις εγκαταστάσεις εκεί μέσα. Αλλά αυτό το σκέπαστρο το ρίξανε επειδή να μην φαίνονται σαν λυπημένοι. Και έχουμε το πούμε, γήπεδο στην Ευρώπη που εκπροσωπούμε η μοναδική ομάδα της Ελλάδος εκπροσωπεί την Ευρώπη. Και ποιος με λέει εμένα αύριο μεθαύριο δεν θα μπω στους τέσσερις. Και ποιος με λέει αύριο μεθαύριο μετά τους τέσσερις πάω τελικό. Και στο τελικό όλα γίνονται Γιώργο. Όλα γίνονται. Σε ένα τελικό να ξέρεις κάτι. Όλα γίνονται. Και έχουν αυτό το χαρτί που λέμε. Δεν το δίνουν το χαρτί. Γιατί. Γιατί θέλει να πούμε να κάνει ο κύριος Αβίδης την υποθαλάσσια. Θέλει να κάνει ένα άλλο δρόμο εκείνο περιφερειακό και άλλο δρόμο. Θέλουν να κάνουν το σέισου να πούμε 200 εκατομμύρια κιλά δέντρα. Να φυτέψει ο κύριος Σαββίδης. Κι όλα τα ξέρω εγώ και έτσι. Και βγαίνει ο κάθε που είναι υπεύθυνος Γιώργο μου. Ποιος είναι αυτός. Σας λέει ο Μάκης. Είναι ο κύριος Δημαρχός. Είναι ο κύριος Περιφερειάρχης. Και λέγανε ότι θα συμπληρώσουμε τα χαρτιά και περνάνε και είναι του Μπεκί. Αλλά αύριο μεθαύριο γονατιστάς θα έρχονται για να πάρουν σταυρό από τον κόσμο του ΠΑΟ. Γιώργο με ακούς. Βεβαίως σε ακούω. Μιλάς για τον κύριο Τζίτζι Κώστα και τον κύριο Ζέρβα. Α, μπράβο. Που τον κύριο Ζέρβα τον βγάλαμε σε μισή ώρα εμείς. Ναι.
Κάναμε... Έτσι είναι. Και βγάλαμε σε μισή ώρα, πέσαν όλα τα τηλέφωνα και βγάλαμε τον Ζέρβα. Έτσι βγήκε ο Ζέρβα δήμαρχος. 70%. Ναι, αυτός είναι ο λαός του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό θέλω να έρθουν γονατιστά αυτοί αύριο μεθαύριο για να ζητάνε ψήφο. Και στο φινάλε δεν ζητάμε τίποτα φράγκα από το κράτος. Εμείς δεν είμαστε ζημιογόνοι. Ας το πούμε, έχει ο Κυριάννης, έχει τα τάλιρα, να το κάνει το γήπεδο. Αλλά δεν θα πάει να κάνει την υποθαλάσσια, δεν θα πάει να κάνει δυο περιφερειακούς που ζητάει ο κύριος Μητσοτάκης. Τι να πούνε, αυτοί που δεν δουλέψανε ρε Γιώργο κανένα μήνα να πούμε στη ζωή τους δουλέψανε ρε Γιώργο. Όχι. Ένα, δεν με χαλάζετε. Δεν μπαίνεις, κουφάλες να πούμε. Και όμως κύριε, επειδή έχει τάλιρα και το ζηλεύουνε πολύ τον Κυριάννη, τον Ευεργέτη, έτσι θα λέμε όλοι, επειδή θέλει να το χτίσει, το ζητάνε και άλλα δεξιά, αριστερά και άλλα πράγματα. Έχουμε αυτές οι μεταγραφές που έχει κλείσει, να πούμε, του χρόνου, όχι του χρόνου, δηλαδή... Το καλοκαίρι. Έχει πάρει το καλοκαίρι, να είναι δηλαδή... συμπληρωματικά οξυγόνα ποδοσφαιρικά εργαλεία, να μην αγκομαχάμε καθόλου και να προχωρήσουμε και όταν φτάσουμε με το καλό του χρόνου, δηλαδή το Μάρτιο, γιατί από εκεί και πέρα αρχινάνε οι ευρωπαϊκοί τίτλοι. Πιστεύω ρε Γιώργο, με αυτά τα εμπόδια, τα εφόδια που θέλει ο Κυριάννης να κάνει, πιστεύω να πούμε ότι θα πάμε πολύ καλά και θα πάρουμε και τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο, όπως κάναμε και στο μπάσκετ το 91. Αλλά και είχαμε τότε στο μεγάλο το Βετσιτζή. Βέβαια. Αυτό να το γίγαντα είχαμε να πούμε και προχωρούσε η ομάδα και προχωρούσε. Να σας πω καλά δυο περιστατικά για τον μπάσκετ Γιώργο. Βέβαια. Επειδή ήμουν σε όλες τις υποδοχές που έφερε ο Βετσιτζής, είχαμε πάνω από 7.000 κόσμους στο αεροδρόμιο. Τα θυμάσαι και εγώ. Βέβαια, εγώ ήμουν στο αεροπλάνο μέσα και για, επειδή ο κόσμος δεν το ξέρει, θέλω να ξέρει ότι στους συμπαραστάτες του μπάσκετ ο Μάκης ήταν το πολύ κοντά. Και εμείς πηγαίναμε να παίξουμε παραδείγματος χάρη στην Ιουγκοσλαβία, που πήγαινα και εγώ παντού στην ομάδα και έξω και μέσα. Χωρίς υλικό, καλαδοσφαιρικό υλικό, ξέρεις Γιώργο με ποιον να παίζαμε τότε σε εκείνη την εποχή. Θυμάσαι τη μεγάλη την Παρτιζάν ποιον να είχε παίχτη. Η Παρτιζάν, δεν θυμάμαι. Το μεγάλο τον Ντίβα. Τον Ντίβατς. Ακόμα της είναι Καμίλα είναι. Εμείς πηγαίνουμε δηλαδή, πως θα λένε, πως λέγονται αυτά τα όπλα, να πούμε καρκιοφύλλα. Και αυτοί είχαν πυρηνικά όπλα. Βέβαια. Είχαν το μεγάλο τον Ντίβας. Ξέρεις Γιώργο ποιο να είχαν ακόμη Παρτιζάν που έπεσε ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό πήγαμε εκεί. Ξέρεις άλλο ποιο να είχαν. Για λέγε. Είχαν τον αδερφό του μεγάλου του Ντράζεν. Το μεγάλο του Πέτροβιτς. Ναι. Που τον έδινε να πούμε κάθε χρόνο η Ρεάλ Μαδρίτης μια πολυκατοικία. Αυτός δεν πήγε να πούμε στο NBA. Και εμείς πηγαίναμε όπως είπε με εκείνα τα πιστόλια πώς λεγότανε δεξιά αριστερά και παίζαμε, αλλά είχαμε το ζήλος, είχαμε το πάθος, είχαμε αυτή τη μαχητικότητα να φωνάζουμε και να κάνουμε δεξιά αριστερά και έπαιρνε και θάρρος να πούμε ο μεγάλος ο Βεζιτζής και έκανε μεταγραφάρες. Είχαμε, ας το πούμε, 10.000 μέσα και 30 απ' έξω και το Παλέτε Σπορ. Τέτοιο πράγμα γινότανε. Χωρίς ελληνοποίηση τίποτα. Αυτή ήταν όλη η περίπτωση έτσι. Και να σε πω και μια σουρά, Γιώργο, που κάναμε μαζί και ας το πούμε, τώρα με ήρθε στο μυαλό, μετά από πολλά χρόνια, ήμασταν στο ίδιο το τραπέζι και γινήκαμε κομμάτια πριν από 39 χρόνια. Για λέγε. Τώρα Γιώργο λες. Με το Βασουλά. Ε. Με ποιο ώρα, πότε έγινε αυτό. Πριν 39 χρόνια. Α.
Σε ποιο μαγαζί ήταν, θυμάσαι? Για λέγε. Στο κουρομάτι, ρε. Στο σκορπιό. Ποιο μάτι ήταν και πανηγυρίζαμε και θυμάσαι? Όχι. Ήταν ο τελικός Κυπέλλου με τα κουρεμένα τα κεφάλια. Ωραία, μεγάλε, ωραία, φίλε. Είμασταν και πάνω στο ξενοδοχείο, ρε, που κουρευτήκανε τα παιδιά όλα. Και εσένα σου δώσανε την τσάντα και μπήκες μέσα στο γήπεδο. Άλλο αυτό. Το βράδυ που στράβαμε εκεί, ρε, στο κουρλωμάτι, ρε. Ναι. Γινήκαμε, πίναμε και γινήκαμε κομμάτια, γινήκαμε. Περιμέναμε να δει το ΕΚΑΜ, πώς λέγεται αυτό, για να μας φάει στα σπίτια μας. Για τέτοια σπίτια μιλάμε. Γεια σου, ρε αδερφέ, γεια σου, ρε Μάκη μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Τα είπαμε όλα. Ναι. Χαρήκαμε που τα είπαμε, γιατί ήσουν ένας πολύ μεγάλος πολεμιστής. Σε ευχαριστώ, ρε φίλε. Δεν ήσουν να πούμε να τον παραμύθι. Ήσουν να πούμε μεγάλο, να πούμε χιλιομετράκια, ήσουν. Και σε μπάσκετ και βόλεϊ και ποδόσφαιρα και έτσι. Και εξακολουθάς και κάνεις μια φανταστική εκπομπή. Αυτά θα λέει, δεν σε λέω για να σε χαϊδεύεις τα αυτιά σου. Το ξέρω. Θα λέει ο Μάκης αυτά. Που έχεις να πούμε δεξιά αριστερά, σε ακούει όλη η γη. Γιώργο μου, χάρηκα πολύ που γεια τα είπαμε, να σε καλά. Γεια σου, Μάκη, για χαρά.